θέλετε να γίνετε πρωταγωνιστές στη δική σας φανταστική πραγματικότητα, δεν έχετε παρά να επιλέξετε ένα δωμάτιο απόδρασης. Είναι ιδιαίτερο, είναι πολύ καλό. Έχει αδρεναλίνη, τα έχει όλα. Πίστευτο, ακόμα τρέμω. Ήταν το καλύτερο δωμάτιο που έχει εδώ πέρα. Προσπαθείς να βγεις, ανεβάζεις πολύ την αδρεναλίνη. Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν. Οι παρέες όμως προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και εξακολουθούν να γράφουν ιστορία. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα μέσα σε δωμάτια απόδρασης. Ένα δωμάτιο, μία ώρα γεμάτη κλειδιά, γρίφους, σπαζοκεφαλιές, μυστικά περάσματα, εφάνταστα αντικείμενα και πολύπλοκους μηχανισμούς. Έρχονται να το διασκεδάσουν, θέλουν να το βγάλουν το δωμάτιο και αυτή είναι η ουσία του παιχνιδιού. Δηλαδή να έρθει να διασκεδάσει, δεν έρθει για κανέναν άλλο λόγο. Το escape room σαν escape room δεν έχει ηλικία, γιατί μπορεί να έρθουν από 12 χρονών μέχρι και 65 χρονών να έχουν έρθει να παίξουν. Το μόνο που έχει σαν ηλικία είναι ότι σε κάποια δωμάτια, όπως για παράδειγμα στο The Silent Hills που έχουμε εμείς, δεν επιτρέπουν να μπουν παιδιά κάτω από τον 16. Οι τιμές γενικά είναι αρκετά καλές. Φαντάζομαι ότι είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σινεμά. Γίνεται πανικός από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή. Αλλά ναι, την Παρασκευή, Σαββατοκυριακή γίνεται πανζουλισμός. Τα σενάρια συναρπαστικά για όλα τα γούστα. Οι επιλογές άπειρες. Κάποιοι προσπαθούν να εξιχνιάσουν εγκλήματα και κάποιοι άλλοι να κλέψουν πολύτιμα διαμάντια που θα τους αποφέρουν πολλά χρήματα. Η Ελένη Ιατρού δοκιμάζει και τα δύο. Παιχνίδια του μυαλού και εμείς είμαστε μέσα στα κολομβιανά δάση στο Κρυσφύγετο του Πάμπλο Εμίλιο Εσκοβάρ, γνωστός βασιλιάς ναρκωτικών στην Κολομβία, γνωστός μαγελάρης και για περισσότερο από 10 χρόνια τον αναζητά η δίωξη ναρκωτικών της Αμερικής. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα ναρκωτικά, αλλά έκανε το μοιραίο λάθος. Τηλεφώνησε στο γιο του, βρέθηκε το ίχνος και εμείς τον περιμένουμε, Άννα. Το σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού έχει πέσει για μια ώρα και το διαμάντι είναι μπροστά μας. Αν το πάρουμε, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη, όμως πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα σίδερα. Η Θεσσαλονίκη πρωτοτυπεί και σε αυτό το διαδραστικό παιχνίδι. Πέρα από την αδρεναλίνη, διάχυτο στο χώρο υπάρχει και ο ερωτισμός. Με τις προτάσεις γάμου να διαδέχονται η μία την άλλη. Κάτω από το διαμάντι υπήρχε το δαχτυλίδι. Η κοπέλα, έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή παίκτρια και πάρα πολύ γρήγορη. Τόσο που αγχώθηκε ο γαμπρός, μήπως φτάσει πιο γρήγορα από το χρόνο στο διαμάντι. Και τελικά έκανε λίγο τον αφελή μες στο δωμάτιο, ώστε να καθυστερήσει να φτάσουν λίγο πριν τα 60 λεπτά. Δάκρυσε από συγκίνηση, πάρα πολύ χάρηκε και φυσικά η απάντηση ήταν ναι. Και συνεργασίες όμως, εκτός συνόρων, βρίσκονται στα σκαριά. Ανοίγουμε σε μια εβδομάδα στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και σε ένα μήνα Κοπενχάγη. Ωραίο. Σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, θέλεις να λύσεις το γρίφο. Δηλαδή, εγώ τώρα ακόμα σκέφτομαι τι μπορεί να ήτανε, γιατί δεν το βρήκα. Παίξαμε, μας άρεσε και επειδή πάντα αναζητούσαμε κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να μας εκφράζει κιόλας ταυτόχρονα, όταν παίξαμε, συνειδητοποίησαμε ότι είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς με έναν τρόπο κάτι παραπάνω, κάνοντας μια δική μας επιχείρηση. Βασιστήκαμε πάνω σε αυτό. Σε δωμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με παιχνίδι, με σκέψη, με λειτουργία, εγκεφαλική λειτουργία εννοώ. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά διασκεδάζεις, λειτουργείς με έναν τρόπο λίγο παλιακό της γειτονιάς. Αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να παίξουμε στη γειτονιά. Σαν να είσαι πρωταγωνιστής σε ταινία, σε βίντεο game, το ζεις, εσύ και παρέως. Οπλιστείτε με ταχύτητα, παρατηρητικότητα και ομαδικό πνεύμα για σίγουρη επιτυχία. Και προσοχή στις λεπτομέρειες που κάνουν πάντα τη διαφορά.